Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την κακή εικόνα της άδειας αίθουσας για κάποιες ώρες της χτεσινής ημέρας, κρίνουμε πως το 37ο συνέδριο της ΑΔΔΗ υπήρξε συμμετοχή των αντιπροσώπων και έγινε συζήτηση. Αυτό, συνάδελφοι, είναι καλό και το κρατάμε. Ωστόσο, τα συνέδρια της ΑΔΔΗ απέχουν από την αντικειμενική τους αποστολή να συζητούν και να αποφασίζουν με αποκλειστικό κριτήριο τα συμφέροντα των δημοσίων υπαλλήλων και τις ανάγκες τους. Δυστυχώς, κυριαρχούν ακόμα οι σκοπιμότητες, η διαμόρφωση θέσεων για λογαριασμό των κυβερνητικών επιλογών. Έχουμε δρόμο, από ό,τι φαίνεται, ακόμα για ένα γνήσιο εργατοϋπαλληλικό συνέδριο με βάση τις ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων. Πιο απλά, σήμερα βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση ως προς τον προσανατολισμό του. Βαραίνει ο αρνητικός σχετισμός δύναμης, η σφραγίδα του κυβερνητισμού. Όμως, καλή είναι η συζήτηση, πρέπει να περάσουμε και στη φάση των αποφάσεων, από τους λόγους στην πράξη. Οι επόμενες ημέρες, συνάδελφοι, φαίνεται πως θα ανεβάσουν το θερμόμετρο του αγώνα και της ταξικής πάλης, της πολιτικής διαπάλης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν δυναμώνει απλώς την αντιλαϊκή επίθεση. Φέρνει νομοσχέδιο οδοστρωτήρα που θα δίνει το τελικό χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση. Διαλύει την κοινωνική ασφάλιση. Δεν πρόκειται για οποιαδήποτε εργασιακή κοινωνική ανατροπή. Είναι η ανατροπή του αιώνα. Πρόκειται για γενικευμένη ανατροπή στο σύνολο των εργασιακών κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεν μειώνονται μόνο οι συντάξεις. Και ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε για συνθέμελες ανατροπές. Τσακίζονται συντάξεις, κόβονται ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας και υγείας, αυξάνεται ο χρόνος εργασίας, η εντατικοποίηση της εργασίας, γενικεύονται οι απολύσεις, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, δίνεται αποφασιστικό χτύπημα στη μητρότητα και στις άδειες των εργαζομένων. Ποια κοινωνική ασφάλιση μπορεί να υπάρξει στα αλήθεια με ιδιωτικά νοσοκομεία? Όλα αυτά και άλλα πολλά είναι η κοινωνική ασφάλιση. Αφορά όλη μας τη ζωή. Για την κοινωνική ασφάλιση, συνάδελφοι, σε αυτήν την αίθουσα, επειδή ακριβώς είμαστε εκπρόσωποι εργαζομένων, πρέπει να μην ξεχνάμε ούτε μια στιγμή ότι χύθηκε αίμα των εργατών. Κοινωνική ασφάλιση έγιναν δεκάδες χρόνια, έναν ολόκληρο αιώνα αγώνες. Και ας μην ξεχνάμε σε αυτή την αίθουσα ότι η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα που θεσμοθέτησε την κοινωνική ασφάλιση ήταν η κυβέρνηση του Βουνού. Αυτό καταργούνε τώρα. Αυτό ακριβώς. Αυτό που αποκαλούσαν εμείς είχαμε πει ότι οι ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση είναι αιτία πολέμου. Γι' αυτό καλούμε όλους σε αγωνιστική ετοιμότητα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, τις επόμενες ημέρες είναι ανάγκη να ετοιμαστούμε για σκληρή απεργιακή αναμέτρηση με διάρκεια, με οξυμένες ταυτόχρονα μορφές πάλης. Όταν λέμε ότι είναι αιτία πολέμου, ακριβώς ο αγώνας πρέπει να αντιστοιχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Στις 14 του μήνα γίνονται τα συλλαλητήρια των συνταξιουχικών οργανώσεων, από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία. Πρέπει να πάρουμε απόφαση συμμετοχής. Είναι δική μας υπόθεση, δεν είναι υπόθεση των άλλων.
κλιμακώνουμε. Στις 18 του Δεκέμβρη το πρωί κινητοποιήσεις σε όλα τα hot spot την Παγκόσμια ημέρα των μεταναστών προσφύγων. Το απόγευμα συλλαλητήρια μεγάλα στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα για τον κρατικό προϋπολογισμό της Βούρας. Και ξέρετε γιατί είναι κρατικός προϋπολογισμός της Βούρας? Γιατί στο Πάρτα Όλα που ρίχναμε γράφει για το κεφάλαιο Πάρτα Όλα και για το λαό Βάλτε Όλοι. Αυτό το κρατικό προϋπολογισμό πέρατε. Αυτό το κρατικό προϋπολογισμό θα πολεμήσουμε. Αφορά όλη μας τη ζωή. Βάλτε Όλοι λοιπόν. Τώρα θυμήθηκε στην ώρα βρε καψερέ. Αν η κυβέρνηση επίσης είναι έτοιμη η κυβέρνηση να φέρει νομοσχέδιο για τον περιορισμό των απεργιακών κινητοποιήσεων και συγκεντρώσεων. Εάν αυτό το πράγμα γίνει, συνάδελφοι, ακόμα κι εσείς εδώ που τώρα πιάσατε το κουβεντολόι και δεν σας τιμά, αν η κυβέρνηση αυτή φέρνει τέτοιο νομοσχέδιο, δεν είναι λογικό, βρε παιδιά, να πάρετε θέση. Δεν είναι λογικό να βγείτε και να πείτε ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα αυτό το σύνταγμα που είναι κάθε ανθρώπου, του συνέρχεστε και συναθρίζεστε. Ούτε αυτό δεν θα στηρίξετε. Καλούμε λοιπόν, αν η κυβέρνηση φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, πρωί θα το φέρει. Πρωί να υπάρχει απεργιακή απάντηση. Με απόφαση τώρα. Βράδυ θα το φέρει. Βράδυ κινητοποίηση. Στις 11 του Δεκέμβρη να στηρίξουμε όλοι την κινητοποίηση της ΟΕΓΕ. Αν όντως εννοούμε ότι αυτό το σύνθημα για δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι αυτό που εκφράζει το συνέδριο, τότε πρέπει να στηριχθεί από όλους. Αυτό πρέπει να γίνει. Δεν το βλέπουμε, αλλά θα παλέψουμε να γίνει πραγματικά υπόθεση κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε τίμιο αγωνιστή, όλο το συνέδριο να είναι δυνατόν. Στις 6.12 είναι η μέρα κινητοποιήσεων ενάντια στην κρατική καταστολή. Τώρα μερικοί συνδικαλιστές από τη ΔΑΚΕ δεν πολύ ενδιαφέρονται, σαν πως κατέβηκαν καμιά φορά σε κανένα συλλαλητήριο. Έφαγαν και καμιά. Πού να το στήσω. Να σας πω, αφού ξύνεστε στη γλίστα του Τσουπάνη, ξέρετε εμείς είμαστε και χωριατόπεδα, από χωριά είμαστε, αφού ξύνεστε θα σας το πω. Όσες συναντήσεις κάναμε... Μην γίνεται διάλογο, θα ολοκληρώνουμε. Όσες συναντήσεις κάναμε με τους υπουργούς, τα παιδιά από εδώ, δηλαδή η ηγεσία τους, όχι τα παιδιά, ξέρετε τι κάνουν. Την πρώτη δουλειά που κάνουν είναι να στριμώχνονται μεταξύ τους ποιος θα πρωτοβγεί σέλφι με τον υπουργό. Αυτό κάνουν. Έλα υπουργέ για σέλφι. Και θα κάνουν αυτή η αγώνα. Άντε βρε καλά παιδιά. Για μια τέτοια λαϊκή απάντηση, καλούμε από τώρα το συνέδριο και τους συνέδρους να πάρουν απόφαση. Καλούμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, καλούμε όλες τις ομοσπονδίες για αποφάσεις συμμετοχής στα συλλαλητήρια και τις απεργιακές κινητοποίησεις. Όταν, συνάδελφοι, εμείς λέμε ότι απευθύνουμε πρεσί από ένα σημείο και μετά, είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Ναι, μην γίνεται διάλογο, συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ τώρα. Από ένα σημείο και μετά είναι ντροπή. Είμαστε όλοι κουρασμένοι τώρα. Παρακαλώ πολύ. Πέρα από το ότι δεν έχω διακόψει και κανέναν, είναι και ντροπή αυτό που κάνεις. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν σας θυμάται, δηλαδή και καθόλου. Όταν λέμε λοιπόν, συνάδελφοι, όταν απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης σε όλους τους συναδέλφους, αυτό εννοούμε. Στην πράξη δηλαδή να δώσουμε απάντηση, να δημιουργούμε τους όρους της λαϊκής αντεπίθεσης. Να ξέρετε ότι μας φοβούνται και μας υπολογίζουν. Αυτό να το έχουμε καλά στο μυαλό μας.
αλλά ενότητα για τις δικές μας υποθέσεις και όχι των άλλων. Και όχι αυτών που συνθλίβουν τις ζωές μας. Στην ενότητα του αγώνα είναι η δύναμή μας. Στις επόμενες ημέρες που θα είναι κρίσιμες, όπως είπαμε, θα κριθεί η ικανότητα του κινήματος να περνά σε αποφασιστική αντεπίθεση. Θα κριθούμε όλοι. Σε ό,τι μας αφορά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ένα πράγμα να ξέρετε, ότι είμαστε και αποφασισμένοι και ωρεξάτοι για αυτήν την υπόθεση. Θα κλείσω με αυτό. Θα κλείσω με αυτό. Για την υπόθεση Σπανάκη, να πάτε να μεταφέρετε στο Μητσοτάκη ότι ή θα πάρει την πολιτική ευθύνη να τον απεμπολίσει ως μαύρο πρόβατο, γιατί κατηγορείται για ηθική αυτοργία, απόπειρα νοθείας και πλαστοπροσωπείας σε συνέδριο της ΑΔΕΔΗ. Ή θα πάρει την απόφαση να τον πετάξει σαν μαύρο πρόβατο για την πράξη του αυτή, ή θα πάρει την πολιτική ευθύνη ότι υποθάλπτει πολιτικά τέτοια φαινόμενα. Αυτό να το μεταφέρετε δεν θα ξεταλέψει εύκολα. Και μιλάμε για την περίπτωση, το λέω για τους νέους συνεδρούς, όπου ο Σπανάκης δεν είχε έρθει να ψηφίσει, ξέρει αυτός που ήτανε, ξέρουμε και εμείς που ήτανε, και ήρθε στη θέση του να ψηφίσει άλλος συν, άλλος εργαζόμενος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος τσακώθηκε στα πράσα με τη γίδα στην πλάτη και του λέμε ρε εσύ είσαι ο Σπανάκης, και έγινε μαύρος Σπανάκη. Λοιπόν, αυτοί εδώ οι άνθρωποι τώρα, όχι αυτοί σαν συνδικαλιστές, το σύστημά τους, σε πάση περιπτώσει, η κυβέρνησή τους είναι αυτή που μιλάει για αριστεία, για αξιοκρατία, σαν αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών που είδαμε τώρα πρόσφατα. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ολοκλήρωνε.